Το άγριο έγκλημα που αποκαλύφθηκε χθες το βράδυ στις Σέρρες αποτελεί μεγάλο μυστήριο για τους αστυνομικούς. Πατέρας και γιος βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέσα στο σπίτι τους, χωρίς να υπάρχουν ίχνη διάρρηξης. Και τα μαχαίρια που όπως φαίνεται ήταν τα φωνικά όπλα, βρέθηκαν πλημμένα μέσα στο σπίτι. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι μας από χθες το βράδυ που αντιληφθήκαμε το γεγονός. Οι ώρες μας ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Είναι μια οικογενειακή τραγωδία. Ξαφνικά χάθηκαν πατέρας και γιος. Ο 70χρονος και ο 27χρονος γιος το έμεναν μαζί. Χθες το βράδυ η κόρη του συνταξιούχου φαρμακοποιού που ανησύχησε καθώς δεν τον έβρισκε πήγε στο σπίτι του. Το βράδυ 25χρονη κόρη του συνταξιούχου φαρμακοποιού ήρθε και βρήκε τον πατέρα της αλλά και τον αδερφό τους μαχαιρωμένους μέσα στο σπίτι τους. Ο γιος αντιμετώπιζε καιρό τώρα ψυχολογικά προβλήματα και οι αρχές εξετάζουν την περίπτωση να τσακώθηκε με τον πατέρα του και να μαχαίρωσε ο ένας τον άλλον. Ωστόσο, το μεγάλο μυστήριο είναι το ποιος έπλυνε τα δύο μαχαίρια που βρέθηκαν στο σπίτι. Και σύμφωνα με την ιατροδικαστή, είναι συμβατά με τα τραύματα που έχουν οι δύο άνδρες. Ο Δημήτρης ήταν καλός άνθρωπος. Γνώριζα και τον γιο του, με τον οποίο συζητούσαμε φιλοσοφία τακτικά, γιατί είχε μια κλίση προς τη θρησκεία. Οι αστυνομικοί πάντως εξετάζουν και την περίπτωση πατέρας και γιος να δολοφονήθηκαν από τρίτο πρόσωπο.